σύσκεψη εδώ, μια παγκρίτια σύσκεψη εδώ για να προγραμματίσουν τους επόμενους αγώνες. Είναι να μεταφέρουν όλα τα σωματεία να ξέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το άλλο σωματείο του νομού. Βέβαια, γενικό πρόβλημα για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα είναι το θέμα της υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που τώρα που λέει και ο συνάδελφος ο Πάλμος για τα απογευματινά ιατρία, για πες μου, εγώ σε παρακαλώ. Χειρουργία, αύριο, λέτε. Χειρουργία. Ναι. Για πες μου, σε παρακαλώ, εγώ αύριο το πρωί, αν θέλω να κάνω μια εγχείρηση καρδιά, πού θα βρω τα χρήματα. Πάω δηλαδή για το σφαχιωτάκι. Για να πεθάνω. Είναι μια κατάσταση, είναι μια τραγική κατάσταση και ξαναλέω κι εγώ ότι δεν είναι τυχαίο που έβαλε τον Άδωνη στο Υπουργείο Υγείας. Λέει ο Άδωνης ότι τον χειροκροτήσανε. Τον χειροκροτήσανε οι παλιοί που είχε τότε. Δεν τον έχει χειροκροτήσει ο λαός. Ένα άλλο ζήτημα είναι ειδικά για τους συνταξιούχους, βέβαια και για τους εργαζόμενους, αλλά λιγότερο για τους εργαζόμενους, είναι η αύξηση που δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, η αύξηση της συμμετοχής των φαρμάκων. Εντάξει, τα γενώσιμα τα παλεύει έτσι, τα κάνει εδώ και τα κάνει αλλιώς, δεν ξέρω εγώ. Η ουσία είναι η ίδια, ότι ο συνταξιούχος δεν έχει πλέον χρήματα για να μπορεί να παίρνει τα φάρμακά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν βρεθήκαμε, αγαπητέ μου Νίκο, σήμερα εδώ. Θα προγραμματίσω, εγώ θα προτείνω να γίνει μια παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο. Ηράκλειο το λέει να την κάνουμε εδώ. Εγώ θεωρώ ότι πιο καλή συμμετοχή θα έχει στο Ηράκλειο και γι' αυτό θα προτείνω αυτό το πράγμα. Και είπατε μέσα αυτό που είπατε τώρα και ποιοι είστε παρόντες από την Κρήτη, πέρα από εσάς εδώ, στο είναι πάνελ. Είναι όλα τα σωματεία της Κρήτης, του ΟΑΕ, του Δημοσίου, του ΙΚΑ, τα βασικά τρία αυτά. Από όλη το νησί. Ναι, από εδώ, από τον Άγιο, είναι και το σωματείο των απόστρατων αστυνομικών. Σήμερα αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση που φιλοξενούμε στο Εργατικό Κέντρο Λαστιού τους εκπροσώπους όλων των συνταξιουχικών σωματείων της Κρήτης και βέβαια οφείλουμε πολλά συγχαρητήρια και στα σωματεία του νομού Λαστείου τα οποία διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Θεωρούμε ότι οι συνταξιούχοι είναι ένα από τα ενεργότερα κομμάτια του συνδικαλιστικού κινήματος, είναι αυτοί που δεν το βάζουν κάτω, είναι αυτοί που προσπαθούν και για μας τους νεότερους. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, τα προβλήματα είναι μεγάλα και όπως και οι ίδιοι αναφέραν πριν, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της υγείας, με τα νοσοκομεία να υποβαθμίζονται, τα φάρμακα να αυξάνονται και τα χειρουργεία να πρέπει να πληρώσουμε απογευματινά για να χειρουργηθεί κάποιος. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις αποφάσεις που θα πάρουν και εμείς είμαστε πάντα δίπλα τους, όπως και αυτοί είναι πάντα δίπλα σε εμάς. Κύριε Κολοβέ, παγκρίτια σύσκεψη σήμερα στον Άγιο Νικόλαο για τα θέματα των συνταξιούχων. Για πείτε μας τι θέσατε κι εσείς και τι ζητείτε. Κοιτάξτε, η περιφερειακή σύσκεψη που κάνουμε εδώ της Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο αυτή τη φορά είναι με βάση την απόφαση που έχει πάει η Συλλογιστική Επιτροπή Αγώνα όλων των συνταξιούχων και τέτοιες ανάλογες σύσκεψεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Είναι η τελευταία σύσκεψη που κάνουμε εδώ στην Κρήτη. Το θέμα μας είναι και να κάνουμε μια αποτίμηση από την προσπάθεια και τη δουλειά που κάναμε το προηγούμενο διάστημα και τα αποτελέσματα από τη δράση μας, αλλά και κυρίως να δούμε τι θα κάνουμε για το επόμενο διάστημα. Εμείς σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα όλων των συνταξιούχων οργανώσεων, αποφασίσαμε αυτή τη φορά, χωρίς να αφήνουμε τίποτα πίσω από όλα τα προβλήματα αυτά που το πλαίσιο που έχουμε και διεκδικούμε, να σηκώσουμε πολύ περισσότερο τα ζητήματα και τα προβλήματα της υγείας. Η κατάσταση είναι τραγική. Σε όλες τις περιφερειακές σκέψεις δεν υπήρξε από πουθενά, από κανένα συνάδελφο, δεν ήρθε μια εικόνα ότι δεν υπάρχει ούτε ένα νοσοκομείο, ούτε ένα κέντρο υγείας, δομές υγείας κτλ. Που να μπορούν να λειτουργούν χωρίς, ας πούμε, σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι αυτό το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει σήμερα να το σηκώσουμε. Βλέπετε ότι από τη μεριά της κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι λένε ότι εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, όμως οι όλες οι ενέργειες και οι αποφάσεις τους είναι σε διαφορετική κατεύθυνση. Ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι υπουργός υγείας, αποφάσισε πριν από λίγες μέρες να εφαρμόσει το απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία. Εμείς λέμε το εξής, ότι από την κυβέρνηση με αυτή την απόφαση, με αυτό που λέμε, με ένα σπάρο θέλει πολλά τριγώνια. Δηλαδή, από τη μία βάζει τους ιδιώτες μέσα στα νοσοκομεία με τα απογευματινά ιατρία, γιατί αν υπάρχουν σήμερα, δεν γίνονται χειρουργοί, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί, γιατί δεν υπάρχουν
νοσηλευτικό προσωπικό. Ναι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο βάζει και τους ιδιώτες, ας πούμε, στα δημόσια νοσοκομεία. Δεύτερον, δεν δίνει αυξήσεις στους γιατρούς, που πρέπει να δώσει αυξήσεις για να μπορούν οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στις δουλειές τους. Και σου λέει, πάρτε τα από τους ασφαλισμένους. Και το τρίτο, θα το δούμε και στον επόμενο προϋπολογισμό, που προφανώς θέλουν να περικόψουν ακόμα περισσότερο τα κονδύλια για την υγεία. Εμείς δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτό το ζήτημα. Έχουμε πληρώσει μια ζωή. Και δεν μπορούμε σήμερα να βγαίνει ο Υπουργός και να λέει ότι μπορείτε να επιλέξετε τα απογευματινά ιατρία όταν ανεβάσανε και τα χειρουργία, όταν ανεβάσανε και λίστα με το τι πρέπει να προτείνω, να πληρώσουμε. Και θέσατε το θέμα και με τα φάρμακα. Ναι, την ιδιαστική αύξηση της συμμετοχής. Θέλω να σας πω ότι αύξησε, ας πούμε, τη τιμή των φαρμάκων. Τη συμμετοχή των ασφαλισμένων. 300 εκατομμύρια έδωσε στις βιομηχανίες φαρμάκων για να μπορέσουν, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα με τα φάρμακα. Άρα λοιπόν. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι ξύνουμε τον πάτο, δεν υπάρχουν διονυσομονικά για τους συνταξιούχους, για τους αγρότες, για όλους όσοι αγωνίζονται, όταν όμως εκεί που πρέπει να δώσουν χρήματα, πολλοί τα δίνουν. Μάλιστα. Και φυσικά βεβαίως για αυτούς που θέλουν να εξυπηρετήσουν έχουν χρήματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα αποφασίσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουν 50 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία. Μέχρι σήμερα, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν συμφωνούμε με αυτόν τον πόλεμο. Συνταξιούχοι δεν έχουμε κανένα λόγο να συμφωνήσουμε, λέμε ότι οι πόλεμοι δεν χρειάζονται. Βλέπουμε τι γίνεται και σήμερα στην Παλαιστίνη, ας πούμε, με τα παιδιά να σκοτώνονται καθημερινά κτλ. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση. Ωστόσο όμως, βλέπετε ότι πολλά χρήματα φεύγουν να πάνε να ενισχύσουν το κράτος του Ζελένσκι, και από αυτά που διαβάζουμε καθημερινά στα διάφορα site, βλέπουμε ότι και ο Ζελένσκι και το περιβάλλον του Ζελένσκι, αλλά και άλλοι αξιωματούχοι από εκεί πέρα αγοράζουν πανάκριβες βίλες στην Ευρώπη, και αυτά είναι χρήματα τα οποία εμείς θα θέλαμε να μείνουν στην Ελλάδα, γιατί θα θέλουμε για τις συντάξεις μας, για την υγεία, για την παιδεία, για τις μισθούς των παιδιών μας.